δεν τα παίρνει. Έχει 4 θέματα γιατί δεν παίρνει την κάρτα του πρώτου. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι φανερό ότι σήμερα παρατηρείται και γίνεται μια παραχάραξη της ιστορίας. Απροκάλυπτα θέλουν να προσανατολίσουν την ιστορία. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα, διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα συλλογικό Χίτλερ, σε μια συνωμοσία κατά της ανθρωπότητας. Και όποιος λέει ότι δεν υπάρχει συνωμοσία, ή συνωμοσιολόγος είναι ο ίδιος, ή είναι τόσο αφελής και ηλίθιος που δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει μια εξυφαινόμενη παγκόσμια συνωμοσία τα τελευταία τουλάχιστον 70 χρόνια στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει σε σημείο κορεσμού μέσα σε μια βαθιά σκοτωδίνη και κάλυψη της αληθείας και του φωτός στην Ελλάδα. Και αυτά τα λέμε εδώ διότι υπάρχει μια πείρα 2.000 χρόνων και εμείς οι Έλληνες είμαστε αυτοί που αντισταθήκαμε στην βαρβαρότητα τα τελευταία χρόνια αλλά και στο παρελθόν. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι αρχαίοι Έλληνες είχαν επίγνωση και της ελευθερίας του προσώπου και των ιδανικών μιας φυλής. Και αυτή η φυλή διατηρεί τα ιδανικά της παραδόξως μέσω του χριστιανισμού 2.000 χρόνια. Άρα λοιπόν ζούμε κοσμογονικές στιγμές γιατί κάποιοι θέλουν σήμερα να κυριαρχήσουν στην ανθρωπότητα με έναν τρόπο ψεύτικο και απατηλό. Και νομίζω προσωπική γνώμη ότι αυτή τη στιγμή γίνεται το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι θα ιτηθούν τελικά διότι το ψέμα, όπως λέει και ο Μέγας Ντοστογεύσκη, έχει κοντά πόδια και την αλήθεια όσο να τη θάψεις, όσο βαθιά και να τη θάψεις, η αλήθεια κάποτε θα φανεί. Λοιπόν, ο Χριστός έδωσε εξουσία στον άνθρωπο να ζει ελεύθερα και να εξουσιάζει τον εαυτό του. Ο Σατανάς όμως δεν θέλει αυτή την ελευθερία, ζηλεύει την ελευθερία του ανθρώπου και θέλει τον άνθρωπο να είναι υπόδουλός του. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη αξία και απήχηση στον ελληνικό κόσμο. Γιατί ο ελληνικός κόσμος πάντα αμήνεται όχι μόνο για τη δικιά του ελευθερία, αλλά και για την παγκόσμια ελευθερία. Κοιτάξτε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τι έγινε. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία μόρφωση, κανένα ιδανικό φαινομενικά, στα συστάνες ήτανε, όταν ακούσαν ότι κάποιος Χίτλερ έρχεται να τους πάρει τα πρόβατα, είπαν όχι, δεν τα δίνουμε, διότι τα πρόβατα είναι δικά μας και η πατρίδα αυτή δεν θα πατηθεί από κανένα. Δεν υπολογίσανε το στρατό που είχαν τότε οι Ιταλοί και οι Γερμανοί και κάνανε αντίσταση σε μια απίθανη κατάσταση που θυμίζει και το 21. Όταν τους λέγανε οι Άγγλοι στρατηγοί, οι καλοθελητές που είχαν έρθει στην Ελλάδα εδώ, τους λέγανε μα πάνε να πολεμήσετε με τους Τούρκους που έχουν δυνατές θέσεις που είναι 3 φορές περισσότερα από εσάς. Και όταν του είπαν αυτά του Μακρυγιάννη, ξέρεις τι είπε ο Μακρυγιάννης. Εμείς λέει μπορεί να είμαστε αδύνατοι, αλλά ο Θεός που πολεμάει μαζί μας, αυτός είναι δυνατός. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ πάρα πολύ και να μην τραβήξω πολύ τη συζήτηση, λέμε όχι στην ταυτότητα, στα ηλεκτρονικά μέσα, λέμε όχι στο τσιπάρισμα, λέμε όχι στην αγελοποίηση, μάλλον θα μας κάνουν ζώα να πούμε, σε ένα μαντρί μέσα, όπως και ο Κάμερον στην Αγγλία, τους είπε ότι εδώ δεν περνάνε τα ηλεκτρονικά μέσα και οι ταυτότητες. Ο Κάμερον στην Αγγλία, όχι εμείς εδώ. Λοιπόν, μας δίνουν μάθημα οι Εγγλέζοι πώς να αντιδράσουμε εμείς. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καταλάβουμε ότι εμείς που είμαστε εκείνοι που αντιδράσαμε σε όλους τους παγκόσμιους δικτάτορες από την Περσία που αν κυριαρχούσε η Περσία δεν θα υπήρχε δημοκρατία ποτέ γιατί αυτοί δεν είχαν δημοκρατία, ούτε υπάρχει δημοκρατία ποτέ σε αυτούς. Εκεί μοναρχία, μονάρχες είχαν πάντοτε. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν που διδάξαμε αυτά τα πράγματα ερχόμαστε να παίρνουμε μαθήματα τώρα από τον Κάμερον, φαντάσου την κατάτια της Ελλάδος. Ας υψώσουμε λοιπόν το ανάστημά μας και ας πούμε ότι εμείς διδάξαμε αυτά ιδανικά, εμείς έχουμε Χριστό και Ελλάδα και εμείς θα τη διατηρήσουμε και θα επαυξήσουμε αυτά τα ιδανικά, γιατί πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, ποιοι μπορούν σήμερα να διδάξουν την ανθρωπότητα. Οι Γάλλοι που είπαν στο Χίτλερ γιατί να πολεμήσουμε. Ποιοι, οι Ισπανοί, οι Αφρικανοί. Ποιοι μπορούν να διδάξουν την ανθρωπότητα, αν δεν μπορεί να διδάξει το Άγιον Όρος,
αν δεν μπορούμε να διδάξουμε εμείς που απομείναμε οι λίγοι, όχι εγώ προσωπικά, μιλάω γενικά, έτσι, οι οποίοι μπορούμε να αρθρώσουμε έναν ορθόδοξο λόγο. Και η ορθοδοξία θα πει ελευθερία και θα πει ζωή κατά Χριστό και κατά τα Υιωθώτα τα δικά μας. Ευχαριστώ πολύ. Όχι όμως. Να μιλήσετε κι εσείς. Να μιλήσετε, μιλήσετε. Όχι όμως ο κατάντια της Ελλάδας, αλλά η κατάντια αυτών που διοικούν την Ελλάδα. Ναι, ναι, αυτό λέω. Παράνομα και καταχρηστικά. Ναι, ναι. Πάρε τον άνθρωπο, Βασίλη Σαντζάκη. Διότι από τη στιγμή που καταπατούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι παρανόμως κατέχουν τη θέση που κατέχουν και δεν εκφράζουν την Βουλή τη θέληση των Ελλήνων. Εκφράζουν την μη Βουλή, εκφράζουν τη μη κοινωνία. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Είναι ξενόδουλη. Κύριε, είναι ξενόδουλη. Και εγώ σκέφτομαι με τέτοιο πολιτισμό, τέτοια ιστορία, είναι κατάντια μας αυτή η κατάσταση που ζούμε. Αλλά υπάρχουν εφεδρίες που δεν τις βλέπουμε εμείς ακόμα. Σίγουρα, υπάρχει το μικρό πίμνιο. Κάποτε ο προφήτης Ηλίας είπε στην προσευχή του στον Θεό, λέω, έχω μείνει μόνος μου, λέει, στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν ξέρω κανέναν, ναι. Και ξέρεις τι το απάντησε ο Θεός. Ότι είναι 7.000 ακόμα που δεν τους ξέρεις εσύ, του λέει, που δεν έχουν προσκυνήσει το βάρ. Δεν έχουν κλείνει γόνοι στο βάρ, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, υπάρχει κρυφή δύναμη στην Ελλάδα. Για χαρά. Καλά. Υπάρχει κρυφή δύναμη, την οποία δεν την. Σήμερα δώσαν ένα παράδειγμα εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα θάρρος και μια δύναμη. Αυτό ας γίνει, ας πούμε, να επεκταθεί και να πολλαπλασιαστεί. Εγώ πήγε καθένα σταθμό. Αυτό θέλουν να βγάλουν και να μας αποδυναμώσουν. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και εφόσον γίναμε λίστας, εμείς φταίμε που καταδύσαμε. Βέβαια. Και εγώ αυτό λέω. Με τέτοια ιστορία. Ας το καταλάβουμε τουλάχιστον τώρα την τελευταία στιγμή. Όχι, δεν μας βάζουν μέσα. Στο ραδιόφωνο. Τι έγινε, ναι. Ναι, ναι.